Τη δεύτερη γιορτή κτηνοτροφίας διοργάνωσε την Τετάρτη 24 Αυγούστου στον Ελαιώνα ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Ελαιώνα σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και την ΚΕΔΗ του Δήμου Σερών. Δυστυχώς όμως ο καιρός δεν στάθηκε σύμμαχός τους. Η νεροποντή που έπληξε την περιοχή είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η γιορτή και οι παρευρισκόμενοι να μείνουν με την όρεξη. Μας τα χάλασε πολύ ο καιρός σήμερα. Εντάξει, ετοιμαστήκαμε, ήμασταν άψογα οργανωμένοι. Ήμασταν πιο αποφασισμένοι για αυτή την εκδήλωση, αλλά δεν μας άφησε ο καιρός. Ήμασταν λίγο δύσκολοι. Όποια εκδήλωση γίνεται εδώ στον Ελαιώνα, πάντα με επιτυχία, αλλά δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος σε αυτή την εκδήλωση. Ήμασταν εκεί και μας αρέσουν οι εκδηλώσεις αυτές που κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν μας ευνοούν οι καιρικές καταστάσεις. Ο κόσμος παρόλα αυτά ήρθε. Ο κόσμος ήρθε. Ήταν όλα έτοιμα. Ήρθε ο κόσμος, τα πράγματα ήταν έτοιμα όλα. Τρέχαν όλοι επιποδώς για να μην διστρατηθεί κανένας, αλλά τα πράγματα διαλύθηκαν. Ξεκινήσαμε μια φορά να στείλουμε μικροφωνικές και την ορχήστρα. Σταματήσαμε γιατί άρχισε να βρέχει, ήταν όλα έτοιμα, ξαναξεκινήσαμε μετά, ξαναέβρεξε και ακυρώθηκε τώρα τελείως. Ο κόσμος παρά τον συννεφιασμένο καιρό ανέβηκε στον όμορφο Ελαιώνα για να διασκεδάσει, χωρίς όμως τελικά να τα καταφέρει. Ήμασταν προετοιμασμένοι πλήρως, είχαμε κάνει πολύ καλή οργάνωση, είχαμε κάνει πάρα πολύ καλή διαφήμιση, είχαμε καλέσει πολύ κόσμο. Δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν σύμμαχός μας, δεν τα καταφέραμε. Δεν μας άφησαν να τα καταφέρουμε ο καιρός. Συνεχίζουμε, δεν πτωούμαστε. Ο κόσμος παρόλα αυτά ανέβηκε στον Ελαιώνα, γιατί ξέρει ότι εδώ περνάει. Ο κόσμος ανέβηκε, μας στήριξε και στο πανηγύρι μας του προφήτη λέει 19 Ιουλίου πέρασε πολύ καλά. Ήταν μια γεύση, οπότε ήθελε πάλι να μας βοηθήσει και μας προτίμησε. Ήρθε ο κόσμος. Φυσικά δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε πολύ κόσμο λόγω της βροχής που ήρθε. Παρά την άρτια οργάνωση που είχαν οι διοργανωτές και μόλις το Γκλέντι πήγαινε να ξεκινήσει, ήρθε η βροχή και τα χάλασε όλα. Έτσι τα σχέδια ανατράπηκαν και ήδη οι νέες ημερομηνίες μπαίνουν στο σχεδιάγραμμα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η γιορτή όπως της αρμόζει. Παρ' όλα αυτά αναβλήθηκε, δεν ακυρώθηκε, ενδεχομένως να υπάρχουν νέες ημερομηνίες. Αυτό σκεφτόμαστε, λέμε ή 30 ή 31 Αυγούστου, αν όχι τότε θα δούμε πότε θα γίνει η εκδήλωση και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Αναλόγως βλέπουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Συνεχίζουμε, δεν πτωούμαστε, πιθανόν θα κάνουμε ένα συμβούλιο με το διοικητικό συμβούλιο θα κάνουμε. Πιθανόν να ξαναγίνει γιορτή στις 30 ή 31 Αυγούστου. Στο τέλος του καλοκαιριού. Ελπίζουμε με ένα όμορφο φεγγάρι, ένα αυγουστιάτικο φεγγάρι, το τελευταίο, να το εκμεταλλευτούμε, να έρθει ο κόσμος πάλι, θα το διαφημίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, να έρθει ο κόσμος να περάσει καλά, να ανταμείψουμε τον κόσμο που σήμερα δεν μπορέσαμε. Γιατί ο Ελαιώνας δεν φοβάται ούτε τον καιρό. Ο Ελαιώνας δεν φοβάται, το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Πιστεύουμε να μας βοηθήσει ο καιρός. Θα δούμε ξανά τον καιρό, θα ελέγξουμε τι γίνεται με τον καιρό και από εκεί και πέρα. Θα ορίσουμε κάποια ημερομηνία, αν ορίσουμε φυσικά, ό,τι αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του.